κομμάτων, αναφερόμενος και στα μεταπτυχιακά κτλ. Κοιτάξτε. Έτσι και γιατί. Όχι. Κοιτάξτε. Γιατί εσείς αντιτίθετε από την άλλη πλευρά ότι θέλουν μια εκπαίδευση των ελίτ. Της αγοράς, ας πούμε. Της αγοράς και των ελίτ. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με μια ρίση του Χέγκελ, όπως ακούσατε. Το ακούσαμε. Είπε δηλαδή ότι στο σκοτάδι, έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες είναι ίδιες. Χτες φωτίστηκαν τα πράγματα. Στο θέμα της παιδείας. Έχω εδώ για παράδειγμα τι έλεγε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το Μάιο. Στις 5 Μαΐου όταν επισκέφθηκε ένα σχολείο στην Αργυρούπολη. Περίπου μας κατηγόρησε ότι τη φετινή χρονιά θα γκρεμιστούν τα πάντα στη δημόσια εκπαίδευση. Στο ολοήμερο σχολείο, στα νηπιαγωγεία. Ο φιλικός τύπος έγραφε ότι θα κλείσουν χιλιάδες σχολεία εκείνες τις μέρες. Ήταν ένα κρεσέντο καταστροφολογίας. Τα σχολεία σήμερα είναι ανοιχτά για 16η ημερολογιακή ημέρα. Πείτε μου, εάν είχαμε το χάος των προηγούμενων ετών, για πόσες ώρες τα δελτία ειδήσεων, οι πρωινές εκπομπές θα ασχολούνταν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με αυτό το χάος στην εκπαίδευση. Μας λένε ότι το φετινό... Κενά, εδώ το πρωί εκπαιδευτικοί μας στέλνουν για κενά. Ακούστε. Και σε πολλούς τομείς. Ακούστε. Ακούστε. Για πρώτη φορά, πάνω από 12.000 σχολεία, με 24 εκατομμύρια βιβλία, σταλμένα από τον Ιούλιο, άνοιξαν κανονικότατα. Και επειδή ξέρετε ότι είχα και μια προσωπική εμπλοκή... Ναι, έμαθα στην στο Υπουργείο ότι είσαστε πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Στην όλη υπόθεση σας λέω ότι εάν δεν είχαμε, όπως σωστά έχουμε κάνει, θέση φέτος την πρόσληψη των αναπληρωτών υπό το ΑΣΕΠ για πρώτη φορά από το 2001 που προβλέπεται συνταγματικά, αυτά τα κενά για τα οποία μιλάτε τώρα θα είχαν καλυφθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας από τις 5 Σεπτεμβρίου, πριν ανοίξουν τα σχολεία. Παρόλα αυτά, σας λέω ότι φέτος οι 12.000 προσλήψεις αναπληρωτών που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή και θα κάνουμε κι άλλες τις επόμενες μέρες για να καλύψουμε τα κενά, γιατί έχουμε... Βεβαίως υπάρχουν. Και θα κάνουμε, αλλά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Απλώς καλύπτοντας αυτά τα κενά, θα λειτουργήσουν πιο πλούσιο. Θα γελάει μαζί μας. Ακούστε. Κύριε Κατσαρέ. Που λέμε το 2016, παιδιά, ανοίξαμε τα σχολεία φέτος. Ακούστε. Μα μιλάμε σοβαρά τώρα. Ακούστε. Για μια ευρωπαϊκή χώρα δεν πρέπει να ανοίγει τα σχολεία της. Εγώ θέλω φέτος να σας το πιστώσω, δεν το λέω γι' αυτό. Ξέρω την προσπάθειά σας. Και ξέρω ότι έχετε δώσει μεγάλο αγώνα. Αλλά είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συζητάμε. Ακούστε. Θα ακούσετε και άλλα πράγματα που δεν είναι σοβαρά, ενώ έπρεπε να είναι αυτονόητα. Θα σας πω στη συνέχεια. Ενώ έπρεπε να είναι αυτονόητα για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια χώρα του 21ου αιώνα. Όμως, κάτι που δεν ήταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια και έπρεπε να είναι, έγινε φέτος. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Και πάνω σε αυτή την κατάκτηση θα κτίσουμε την επόμενη περίοδο, προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα από το καλοκαίρι και όχι να τρέχουμε όπως τρέξαμε και φέτος και τα καταφέραμε μέσα στο Σεπτέμβριο να λήξουμε μια σειρά από διαδικασίες. Σας λέω ένα και μόνο πράγμα. Σε σχέση με το, και έχω εδώ τα στοιχεία, σε σχέση με το 14-15 οι προσλήψεις αυτή τη στιγμή των αναπληρωτών είναι κατά 40% παραπάνω. Με την προηγούμενη χρονιά της Νέας Δημοκρατίας, το 13-14 ξέρετε πόσο είναι παραπάνω οι προσλήψεις αναπληρωτών. 712%. Είχανε πάρει μόνο 1.431 άτομα στις 24 Σεπτεμβρίου το 13-14 και εμείς έχουμε πάρει 12.000. Γι' αυτό δεν υπάρχουν τα μείζωνα προβλήματα, το χάος, αυτό το οποίο τα προηγούμενα χρόνια απασχολούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα τηλεοπτικά δελτία. Αυτό καταφέραμε. Βεβαίως πρέπει να είναι αυτονόητο. Αλλά ταυτόχρονα και λέει... από του χρόνου θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη η προσπάθεια. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και αυτό που λέει και ο Υπουργός Παιδείας, θα βγούμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παράδειγμα, με σκληρή δουλειά, γιατί απαιτεί πολύ σκληρή προσπάθεια όλη αυτή η υπόθεση, στο ξέφωτο της ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης. Αυτό έχετε διαφωνία, κύριε Ζαχαράκη, λέω από τη δική σας πλευρά. Γιατί εσείς κατηγορηθήκατε τώρα από το Υπουργείο Παιδείας και από τον Πρωθυπουργό
Νέα Δημοκρατία, ότι έχετε μια ελιτίστικη αντίληψη για το πώς βλέπετε το σχολείο, διώντας το κέντρο βάρος και στην ιδιωτική εκπαίδευση και με τις αναφορές που έκανε ο κ. Μητσοτάκης και τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση τα ιδιωτικά σχολεία και τους εκπαιδευτικούς εκεί και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση δηλαδή. Δεχτήκατε μια κατηγορία ότι περνάτε σε μια δεύτερη μοίρα, ας πούμε, το δημόσιο σχολείο, δίνοντας ένα βάρος στην ιδιωτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την, μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στην αγορά. Είναι έτσι ή όχι? Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Για αρχή, πολύ σημαντικό το ότι έγιναν έγκαιρα φέτος οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Κανείς δεν θα μπορούσε να αντισταθεί σε αυτό και να πει ότι δεν ήταν μια θετική κίνηση από την πλευρά του Υπουργείου. Με πολύ σκληρή δουλειά. Μένουν πάρα πολλά κενά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την ειδική αγωγή. Με και την ειδική αγωγή, ήθελα να το πω στον κύριο Κατσαρό, γιατί αγωγή έχω πολλά... και τις ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να πάνε έγκαιρα, οι λογοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι. Μέχρι 15 Οκτωβρίου θα λήξουν όλα αυτά. Αυτό για πρώτη φορά φέτος. Να σε διακόψω ότι η Σοφία. Έχω μια οικειότητα, γιατί υπήρξαμε συνεργάτες μέχρι τον Απρίλιο, που κατάφερε να μας την κλέψει ο κύριος Χατζηδάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και της εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο της ρόλο. Νομίζω θα τα πάει περίφημα. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι μέχρι 15 Οκτωβρίου θα γίνει από το απόθεμα των 21.000 πιστώσεων με τον επανυπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων θα γίνουν και άλλες προσλήψεις προκειμένου να καλύψουμε τα κενά. Θέλω να σταθώ όμως σε ένα σημείο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, το είπε ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας στον Πρωθυπουργό. Του είπε ότι στο ειδικό σχολείο της Χερόνιας της Βιωτίας, όταν ο διευθυντής πήρε τηλέφωνο τους γονείς ότι θα ανοίξει το σχολείο τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα, 12 Σεπτεμβρίου, οι γονείς δεν το πίστευαν. Γιατί είχαν συνηθίσει Οκτώβριο και Νοέμβριο να ανοίγουν αυτά τα σχολεία. Να σημειώσουμε, και είναι κάτι που ευχαριστώ για την παραδοχή που έκανε την κυρία Ζαχαράκη, ότι φέτος, σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη που υπάρχει από το 2000 περίπου, για πρώτη φορά προηγήθηκαν οι προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Πρώτη φορά εφαρμόσαμε αυτό το νόμο. Πριν μιλήσετε, να δούμε μια ωραία εικόνα, ένα ρημουλκό. Ρημουλική, μία τριήρη. Κοιτάξτε, εδώ είναι στον όρμο του Φαλήρου από κάτω. Και επειδή είναι σπάνια εικόνα, είναι καλό να τη δούμε.